Ο Χρήστος ήταν εδώ πριν από την εκλογή της 26ης Μαΐου, τα είπαμε έτσι για λίγο. Πώς το είδατε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για το κόμμα? Ναι, εμείς έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση σαν Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Έχουμε πει ότι δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα. Είχατε μια υστέρηση. Είχαμε... Σε αριθμούς πόσο χάσατε? Σε αριθμούς δεν χάσαμε. Έχουμε 1000 ψήφους παραπάνω. Α, βέβαια. Στο σύνολο. Βέβαια, στο σύνολο. Δεν αλλά απλώς δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Δεν είναι αυτό. Έχει μεγαλώσει βέβαια η συμμετοχή. Αλλά δεν είναι αυτό που βέβαια περιμέναμε και αυτό που ήθελε και ο κόσμος. Γιατί όπου και αν πήγαμε, μας έλεγαν ότι το κουκού έχει δίκιο. Μας ακούγανε. Και δεν έκαναν το βήμα. Δεν έκαναν το βήμα γιατί τα διλήμματα αυτά που έπεσαν τέλος πάντων ήταν μεγάλα. Ανάμεσα στους δύο μονομάχους. Ανάμεσα στους δύο μονομάχους. Ένας κόσμος έχει το αντιδεξιό σύνδρομο σε πολύ μεγάλο. Αναπτυγμένο αρκετά. Και σου λέει, αφού έχουμε τον κίνδυνο της δεξιάς, ας ψηφίσουμε ξέρω, το μικρότερο κακό. Αυτή η λογική του μικρότερου κακού δυστυχώς. Μας έχει φέρει εδώ. Λέει τον μη χειρό Βέλτσον. Λέει το Βέλτσον του μη χειρού είναι πάντα το χείρο. Έτσι δεν είναι. Πολλές φορές είναι και χείρο με ομικρογιό. Και χείρο με ομικρογιό. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Είναι δυστυχώς μια τέτοια εξέλιξη και μας έχει φέρει μέχρι εδώ αυτή η λογική του μικρότερου κακού. Ο κόσμος το βλέπει. Η ζωή του έχει πάει πίσω. Τα προβλήματα περισσεύουν, τα βάσανα περισσεύουν. Και έχει τώρα μία ευθύνη και ο κόσμος ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα διαφορετικό, να στηρίξει, αν θέλετε, την επιλογή της οργάνωσης της πάλης του για τη ζωή που δικαιούται. Γιατί θα κάνει μία επιλογή, είναι γνωστό ότι ο καθένας ψηφίζει για κυβέρνηση. Για κυβέρνηση. Ωστόσο, όμως, αυτό θα αδυνατήσει, αν θέλετε, την οργάνωση της πάλης, το ίδιο το κίνημα, το εργατικό και το λαϊκό κίνημα. Γιατί η όποια κυβέρνηση θα εφαρμόσει πολιτική που θα υπηρετεί τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Είτε ο ένας κερδίσει το άλλο. Ή το ένας ή το άλλο. Ερώτηση. Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Πώς εξηγείται το γεγονός, ποια είναι η ανάλυση του κόμματος, δηλαδή, στο ότι 1.300.000 ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι σε όλο το φάσμα, πολιτικά εννοώ, από ακροδεξί μέχρι ανήκονται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, επέλεξαν να ψηφίσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τα κατεστημένα κόμματα, δηλαδή τα 4-5 κόμματα της Βουλής. Κοιτάξτε, είναι... ο κόσμος δυσαρεστήθηκε από την πολιτική που ασκήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη δυσαρέστηκε αυτή την εξέφραση. Και την εξέφρασε σε διάφορες πλευρές. Και εξάλλου δεν είναι πρώτη φορά που πηγαίνει σε διάφορα κόμματα τα οποία δημιουργούνται, στείνονται και στο τέλος τελειώνουν. Όπως το ποτάμι, η Ανέλη, ενός κέντρων. Και είχαμε και άλλα βέβαια στο παρελθόν. Αν θα πιάσουμε τον αριθμό των κομμάτων που έχουν δημιουργηθεί και έπαιξαν το ρόλο τους για μία περίοδο, ήταν δηλαδή κόμματα περίοδου συγκεκριμένης, ναι. Ήταν πολλά. Έτσι και τώρα παρουσιάστηκαν διάφορα κόμματα, δεξιά της δεξιάς, στο κέντρο, κόμματα τα οποία βάζουν εμπόδιο, αν θέλετε, σε αυτό το, την ριζοσπαστικοποίηση του ίδιου του λαού μας, ιδιαίτερα των εργαζομένων, εκεί που εμείς απευθυνόμαστε. Παρότι παρουσιάζονται πολλά από αυτά ως ριζοσπαστικά, βέβαια. Παρουσιάζονται ριζοσπαστικά της δεξιάς και με τον εθνικισμό. Και της αριστεράς. Ο Βαρουφάκης, για παράδειγμα, είναι γνωστός. Είναι γνωστός, γιατί ήταν εδώ... Να πούμε ένα θέμα για συζήτηση. Ο Βαρουφάκης, ο οποίος είναι γνωστός, ο οποίος χρεώνεται 100 δις που από μια αποτυχημένη καταστροφική διαπραγμάτευση, ο οποίος έκανε αυτά, έκανε εκείνα, έπεισε τον Τσίπρα ότι μπορεί, ότι υπάρχει άλλος δρόμος ενώ δεν υπήρχε. Πώς εξηγεί το γεγονός ότι αυτός μεν πλησίασε να εκλέξει ευρωβουλευτή, ο δε Παναγιώτης Λαφαζάνης που είχε μια συνεπή αντιευρωπαϊκή στάση, εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα να αναγκαστεί και να παραιτηθεί. Και μια συνεπή παρουσία μαγώνα στην Ελλάδα, όχι από Λονδίνο. Εμείς λέμε ότι και ο ένας και ο άλλος δεν μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο, δηλαδή να ικανοποιήσουν ανάγκες του λαού, να οργανώσουν την πάλη τους, να σταθούν απέναντι στο κεφάλαιο και στις αξιώσεις του. Γιατί και ο Λαφαζάνης ήταν υπουργός και υπηρέτησε όλη αυτή την περίοδο
αυτό το σύστημα και τις ανάγκες του. Και ο Βαρουφάκης επίσης, ο οποίος ακόμα με μεγαλύτερο, με μεγαλύτερο πάθος, να το πω έτσι, υπηρέτησε την ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας. Ο ίδιος έλεγε ότι το 70% των μνημονίων πρέπει να εφαρμοστούν. Ο ίδιος τώρα λέει ότι όταν βγει, αν είναι στη Βουλή, θα συνεργαστεί ή με τον έναν ή με τον άλλον. Λοιπόν, είναι λοιπόν τέτοιες δυνάμεις οι οποίοι παραπλανούν, εξαπατούν τον λαό. Λοιπόν, ή προβάλλονται και το σέλι κιόλας το σύστημα, γιατί είναι εφεδρείες τους. Εφεδρείες τους που θα είναι τσόντα, να το πω έτσι, ναι, σε μια κυβερνητική, σε μια κυβέρνηση η οποία θα προτείξει. Ας πούμε δεκανίκη, μην πούμε τσόντα. Δεκανίκη, ναι, έχετε δίκιο, θα το διορθώσουμε. Και σε κυβερνήσεις μόνο και σε πλειοψηφίες που μπορεί να χρειαστούν. Όχι ότι αν χρειαστεί, να υπάρχει και αυτός ο οποίος... Παιδί μου, υπάρχει η θεωρία ότι κάποια κόμματα στηρίζονται από συγκεκριμένους μέσα στα μεγάλα κόμματα που προσφέρουν στους ψήφους. Και προβάλλονται και όλα και σου λέει δεν πρέπει να πάει ο κόσμος στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία 100 χρόνων. Έχει κάνει επιλογή να είναι με την εργατική τάξη και με αυτόν τον δρόμο της ανατροπής αυτού του συστήματος. Είναι βάρβαρο αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί να δώσει τίποτα άλλο. Πόνο, αίμα, ανεργία, αυτά είναι που δίνει. Δεν θα μπορέσει ποτέ, θα γίνεται χειρότερο κάθε μέρα. Υπάρχει ανάγκη αλλαγής και εμείς αυτό που λέμε ότι πρέπει να αλλάξει η μορφή οργάνωση, η οικονομία, η κοινωνία. Όσο συγκεντρώνει το πλούτο σε λιγότερα χέρια, όσο τα μονοπόλια μεγενθύνονται, τόσο εδώ ο κόσμος θα υποφέρει, θα είναι άνεργος, θα είναι με πολύ φτηνή εργατική δύναμη, με μισθό πολύ μικρό, χωρίς δικαιώματα. Και αυτό εξάλλου είναι το φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις που διαμορφώνουν. Το φιλικό περιβάλλον είναι αυτό, τσακισμένα δικαιώματα και φτηνή εργατική δύναμη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, τη ζει ο κόσμος σήμερα. Η γενιά των 700 ευρώ έγινε 300 ευρώ με την προβιά της αριστεράς. Δικαιώματα δεν υπάρχουν. Βλέπετε το 8ωρο το 1886 ήταν ουτοπικό αλλά κατακτήθηκε. Και σήμερα όταν μιλάς για 8ωρο σε κοιτάζουν, λέει, τι είναι αυτό. Τι είναι μόνο αυτό. Τυχερή. Λοιπόν, είναι λοιπόν ζητήματα τέτοια. Εμείς τα προβάλλουμε σαν ΚΚΕ. Μπορεί να είμαστε... Αν θέλετε, οπισθοδρομική, επειδή λέμε 8 ώρες δουλειά για τον εργάτη. Σταθερή δουλειά για τον εργάτη. Σταθερός ημερήσιος χρόνος. Μακάρι να έχει ελεύθερο χρόνο. Για την οικογένειά του, για την κοινωνική του δραστηριότητα. Ναι, είναι αυτά, αλλά... Ναι, αλλά... Αυτά το σύστημα δεν τα θέλει. Άρα λοιπόν αυτή ο λαός που πρέπει να τα διεκδικήσει, θα πρέπει να κάνει μια επιλογή. Να στήριξει το ΚΚΕ που θα μπει μπροστά να οργανώσει την πάλη για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, να εμποδίσει, να δυσκολέψει τα χειρότερα που έρχονται και να ανοίξει το δρόμο για αυτό που λέμε την άλλη μορφή οργάνωσης οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Κύριε Κατσότη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Καλή επιτυχία στο κόμμα. Θα ξαναπούμε άλλη μια φορά και εγώ και Τζίνα. Πόσο μας είναι συμπαθής ο Μίτσος. Εγώ θέλω να πω ότι... Αγωνιούν όλοι για το κόμμα. Όλοι... Γιατί δεν ανεβαίνει, δεν έχουν παρά να το ψηφίσουν και να ανέβει. Έτσι, όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ είναι πάντα και με τους δημοσιογράφους και στη δουλειά μας. Η επαφή με τους βουλευτές. Μη σεβόμαστε τους καλύτερους. Αυτό ακριβώς. Το είπατε πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.